Βρισκόμαστε ήδη στην τελευταία μέρα του δεύτερου μήνα της τρέχουσας αντιπυρικής περίοδου. Ήδη διανύουμε το δύσκολο κομμάτι αυτής που προσδιορίζεται από μέσα Ιουνίου μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς όμως το πυροσβεστικό σώμα συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα και διαχρονικά προβλήματα. Κυρίαρχο είναι το πρόβλημα της έλλειψης μονίμου πυροσβεστικού προσωπικού, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δομών των πυροσβεστικών υπηρεσιών με αντικειμενικά κριτήρια και με τα σημερινά δεδομένα, όπου θα προέκυπτε αύξηση οργανικής δύναμης γενικά για το πυροσβεστικό σώμα και ειδικά για την περιοχή μας. Άρα λοιπόν αυτό πρακτικά θα σήμαινε ενίσχυση με πυροσβεστικό προσωπικό. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η πρόταση που είναι πάγια πρόταση της Ένωσής μας, η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται, δυστυχώς για αυτή την αντιπυρική περίοδο δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα λοιπόν δεν προέκυψε ενίσχυση πυροσβεστικού προσωπικού από αυτή την πρότασή μας που με τόση επιμονή και υπομονή προσπαθούμε να υλοποιήσουμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Επιπλέον δεν υλοποιήθηκε η δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας όσον αφορά την περιοχή μας για τη δημιουργία του δεύτερου μάχημου πυροσβεστικού σταθμού. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος βρίσκεται σε πολύ υψηλή επικινδυνότητα σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία. Επιπλέον, προβλήματα που απασχολούν το πυροσβεστικό σώμα είναι παλαιότητα, αντικατάσταση και ελλείψεις σε πυροσβεστικά οχήματα, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας. Και ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί τις υπηρεσίες και τα κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος είναι το κτηριακό, δηλαδή η στέγαση των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, όπου και εκεί παρατηρούνται πάρα πολλά προβλήματα. Συνεπώς, αυτό που θα υπερισχύσει και κατά την φετινή αντιπυρική περίοδο, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, είναι το φιλότιμο και ο υψηλός επαγγελματισμός των πυροσβεστών, με ατελείωτες ώρες υπερεργασίας μέσω πρόσθετων υπηρεσιών και επιφυλακών, αλλά και μετακίνησης δυνάμεων, προκειμένου να εφαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, αλλά και να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε κάθε συμβάν που θα εκδηλωθεί. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, δεν βάζουμε για κανέναν λόγο φωτιά στην ύπαιθρο. Αποφεύγουμε να κάνουμε εργασίες κατά τις επικίνδυνες ώρες και μέρες της αντιπυρικής περίοδου, διότι η πυρασφάλεια και η πυροπροστασία της περιοχής μας και του κράτους γενικότερα είναι υπόθεση όλων μας και όχι μόνο του πυροσβεστικού σώματος. Είναι υπόθεση όλων των φορέων και όλων των πολιτών προκειμένου να φέρουμε το καλύτερο δυνατό επιχειρησιακό αποτέλεσμα.